Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα της Καβάλας ενσωμάτωση και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει η ώρα της κάλπης είναι η ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα οργανώσει την εκλογική διαδικασία. Προκειμένου λοιπόν να αναδειχθεί αυτή η επιτροπή, η διοίκηση του Σωματείου απευθύνε κάλεσμα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να δηλώσουν συμμετοχή. Οι εκλογές για την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής διεξάγονται 9 και 10 Μαΐου. Και αυτές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και για τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας θα γίνουν τον Ιούνιο. Βέβαια, ιδιαίτερος λόγος και αγώνας από την πλευρά των συνταξιούχων γίνεται για τα οικογενειακά επιδόματα που είχαν πάρει πριν από αρκετά χρόνια οι συνταξιούχοι και καλούνται να τα δώσουν πίσω. Εδώ δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν πάρει το οικογενειακό επίδομα και είχαν. Τους είχε επιβληθεί ένα μεγάλο ποσό με τους τόκους και μετά την ψήφιση το Δεκέμβρη της απαλλαγής από τους τόκους μπορούμε εδώ πέρα συμπληρώνουμε την αίτηση την οποία πηγαίνουν στο ΙΚΑ για να απαλλαγούν από τους τόκους και να έχουν να πληρώσουν μόνο το κεφάλαιο. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο εδώ πέρα η Επιτροπή που ήταν στο ΙΚΑ, ας πούμε, έδινε, τους κάλεσε αυτούς τους ανθρώπους και τους έδινε το οικογενειακό επίδομα, ενώ από τον νόμο δεν το δικαιούνται. Παράλληλα, το ΙΚΑ έκανε την καταγγελία. Η ατυχία αυτών των ανθρώπων ήταν ότι η απόφαση βγήκε πολύ αργά και εις βάρος τους και όλο αυτό το διάστημα πήραν αυτό το επίδομα με αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα μεγάλο κεφάλαιο και οι τόκοι υπέρογγοι. Βέβαια το φταίξιμο δεν ήταν δικό τους, γιατί δεν χρησιμοποίησαν δόλο για να πάρουν αυτό το επίδομα. Οπότε έπρεπε να μην τους επιβληθούν οι τόκοι.